Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά την κίνηση αυτή που έκανε η οργάνωση της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία και έρχεται σε επαφή με τους λογοτέχνες της πόλης. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η πύλη που ανοίγει σήμερα, μακάρι να συνεχιστεί και με άλλους τρόπους. Μία φίλη μου, τουρκάλα μεταφράστρια, η Λάλη Άλατλη, λέει ότι στην Τουρκία όσοι δεν είναι φυλακοί, όσοι συγγραφείς δεν είναι φυλακοί, δεν είναι συγγραφείς. Όλοι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή συγγραφείς είναι στη φυλακή, με άλλα λόγια. Πάρα πολύ καλά και η Σύση Πολυκάρπου και η Θεάνο Καπέντη και ο Δημήτρης Ξεκαλάκης με τρομερή μεθοδικότητα, που παρόμοια δεν έχω συναντήσει σε λογοτεχνικά συνέδρια για το τοπίο της Θεσσαλονίκης, ανέπτυξαν έτσι όλο το σκηνικό, θα έλεγα, της λογοτεχνίας της Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν θέλω και δεν έχω να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό όμως που θα ήθελα να απομονώσω από το θέμα είναι η λέξη λογοτέχνης, και να πω ότι σήμερα δεν είναι ανάγκη βέβαια να είμαστε στη φυλακή για να είμαστε συγγραφείς. Είναι ανάγκη όμως να έχουμε μία φωνή για όσα συμβαίνουν σήμερα. Απαντώντας στο ερώτημα το διαχρονικό του Χέντερλιν, να δώσουμε το παρόν με κάθε τρόπο και να μην κλείνουμε τα μάτια και να μην αδιαφορούμε, επειδή οι ποιητές μιλούν με το δικό τους τρόπο και μιλούν με τη γλώσσα των συμβόλων. Θέλω να σας διαβάσω ένα ποίημα για τον Πέτρο και τον Λύκο, που λέει πολύ καλύτερα ότι πιστεύω ότι πρέπει να είναι η θέση των λογοτεχνών σήμερα. Ο Πέτρος και ο Λύκος. Κάθε Πέτρος έχει φάει έναν Λύκο. Κάθε Λύκος έχει φάει έναν Πέτρο. Κάθε Πέτρος για τον άλλο Πέτρο, Λύκος. Κάθε Λύκος για τον άλλο Λύκο, Πέτρος. Από τις παραπάνω προτάσεις, ίσως όλες τους να είναι αληθείς. Ή όλες ψεύτικες, ποιος ξέρει. Διαλέξτε όποια σας ταιριάζει, όποια σας βγάλει τέλος πάντων ασπροπρόσωπους όταν καταφθάσουν οι παπουτσωμένοι γάτοι με τις καλογιαλισμένες μπότες σε παρέλαση, όταν η λεκάνη που νύβεται τα χέρια ξεχυλίσει αίμα, όταν φίλοι και εραστές σας έχουν όλοι απαρνηθεί όχι μόνο τρεις αλλά πολλές συνεχόμενες φορές πριν λαλήσει ο αλέκτορας με κομμένο το λαιμό, τότε είτε είστε ο Πέτρος, είτε ο Λύκος, ο αγαθός παπάς της Εδωρίας ή ο Χασάπης που κλέβει τη γιαγιά στο ζύγι, το ανθρωπάκι στα φιδόψωμο ή ο ανέμελος παραμυθάς, δεν θα έχει καμία σημασία. Εις τους αιώνας των αιώνων θα ζείτε εσείς καλά και εσείς καλύτερα, με σφαγισμένο στόμα, μάτια και αυτιά, αφού στο κάτω-κάτω δεν σταυρώσατε ποτέ κανένα. Ήσασταν μόνο απλοί ψαράδες που αμέριμνα απλώνατε τα δίχτυα. Οι συγγραφείς δεν έχουν την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους μικρόψυχους καιρούς να είναι ανέμελοι ψαράδες. Πρέπει να πάρουμε θέση για όσα συμβαίνουν στον κόσμο και με τη στάση μας, νομίζω, μαχητικά, να σταθούμε στο πλευρό όλων αυτών των αδικημένων και των κατατρεγμένων του κόσμου.